Να πάρουμε έτσι ένα πρώτο σχόλιο και μια πρώτη τοποθέτηση για αυτά τα θέματα τα ελληνοτουρκικά και από την κυρία Κομνηνάκα. Ναι, αυτό που επιβεβαιώνεται από τη συνέχιση, αν θέλετε, των τουρκικών προκλήσεων και διεκδικήσεων είναι ότι ο μύθος που αναπαράγεται και από την κυβέρνηση αλλά και από τα άλλα κόμματα του νατοϊκού και του ευρωπαϊκού μονοδρόμου ότι η μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας μας στα νατοϊκά σχέδια, η παραχώρηση βασικών υποδομών για την δημιουργία νατοϊκών βάσεων, η μεγαλύτερη εμπλοκή στο πόλεμο στην Ουκρανία, όλα αυτά δεν αποτέλεσαν στην πραγματικότητα αυτό το οποίο ευαγγελίζονταν κυβερνήσεις παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας για τη χώρα. Αντίθετα, την ίδια στιγμή πλήθυναν οι δηλώσεις για διαφορές μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας που πρέπει να λυθούν σε επίπεδο μεταξύ συμμάχων. Πλήθυναν, αν θέλετε, αυξάνεται η στήριξη στην πραγματικότητα, η έμεση και άμεση στήριξη της Τουρκίας για να εντείνει αυτού του είδους τις διεκδικήσεις. Και κοιτάξτε, επειδή άκουσα τώρα, φυσικά και είναι επικίνδυνο και ένα ακόμα μεγαλύτερο βήμα όξυνσης και εμπλοκής η αποστολή όπλων εκτός συνόρων, η αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων, η εμπλοκή, αν θέλετε, σε ένα ανοιχτό μέτωπο πολεμικό που έχει πάρει διαστάσεις, αν θέλετε, στην πραγματικότητα και κινδυνεύει να πάρει ακόμα διαστάσεις ακόμα πιο γενικευμένου πολέμου. Όμως, και επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ η χώρα μας δεν χαρακτηρίστηκε ως γεωπολιτικός μεντεσές από τη μεριά του ΝΑΤΟ, έπαιξε στην πραγματικότητα με τον πιο ενεργητικό τρόπο το ρόλο της προώθησης των ατοικών συμφερόντων. Αυτό μας εξασφάλισε σε καμιά περίπτωση, εξασφάλισε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, εξασφάλισε, αν θέλετε, την ειρήνη και τη σταθερότητα που θέλουν να έχουν οι λαοί μεταξύ τους. Αντιθέτως, όχι μόνο αυτό δεν έκανε, αλλά ενέπλεξε, αν θέλετε, και τη χώρα το να προχωράμε σε υπέρογκους στρατιωτικούς εξοπλισμούς που τελικά μόνο για την άμυνα της χώρας δεν αξιοποιούνται. Κυρία Κομνηνάκα, θα βγάλει κάτι αυτή η διαδικασία? Κοιτάξτε, δεν έχουμε μεγάλες προσδοκίες, αν θέλετε. Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε απαραίτητο, δεν μπορεί να υποτιμηθούν τέτοιου είδους περιστατικά. Είναι απολύτως καταδικαστέα και αυτό είναι δεδομένο. Ωστόσο, ούτε μπορούμε να πέφτουμε από τα σύννεφα όταν πραγματικά ο κόσμος βοά για τη δράση των διαφόρων μυστικών υπηρεσιών που, αν θέλετε, αλωνίζουν και στη χώρα μας και παίζουν ένα τέτοιο ρόλο, αλλά και όταν τέτοιου είδους περιστατικά για παρακολούθηση κλπ. Έχουν διευκολυνθεί όλα τα τελευταία χρόνια με ένα νομοθετικό πλαίσιο που, ναι, μεν τώρα, αν θέλετε, η πρόσφατη τροπολογία που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που στην πραγματικότητα δεν υποχρεώνει και το να ενημερώνεται αυτός που παρακολουθείται από την ΕΕΠ για λόγο, όταν γίνεται αυτό για λόγους εθνικού συμφέροντος. Όμως και πριν από αυτό υπήρχε ένα συνολικό πλέγμα και, αν θέλετε, και με ευρωπαϊκές οδηγίες κλπ. Που διευκόλυνε για διάφορους λόγους και με διάφορες αφορμές τις παρακολουθήσεις. Και ξέρετε, είναι γνωστό ότι το ΚΚΕ έχει κατ' επανάληψη καταγγείλει και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τα περιστατικά συνακροάσεων στο τηλεφωνικό του κέντρου, που ενώ αποδείχτηκε ότι όντως γίνονταν αυτές οι συνακροάσεις και έφτασαν μέχρι και την πηγή, τους αριθμούς του τηλεφώνου αυτών που παρακολουθούσαν, ωστόσο στη συνέχεια η ΑΔΕ σήκωσε τα χέρια ψηλά. Κυρία Κομνηνάκα, δεν μπορούμε να ευχαριστούμε τη βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος.